Σταθερή ευρωπαϊκή προοδευτική πορεία. Και αυτή είναι μια ιστορικού τύπου αλλαγή. Νομίζω και ελπίζω όσοι είχαν στο μυαλό τους τα σενάρια της παρένθεσης να το ξανασκεφτούν και να αναστοχαστούν τον ιστορικό τους ρόλο στη νέα κατάσταση. Εμείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομοθετήσαμε και θα συνεχίσουμε να νομοθετούμε με γνώμονα το συμφέρον των πολλών. Το συμφέρον του ελληνικού λαού, και το συμφέρον του ελληνικού λαού επέβαλε να υπάρχει δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και η δημόσια ραδιοτηλεόραση λειτουργεί με το ίδιο μισθολογικό κόστος που λειτουργούσε η ΝΕΡΙΤ και έχει ένα παραγόμενο προϊόν πολλαπλάσιο. 3 κανάλια και πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Καταλογίσαμε τα τέλη χρήσης τηλεοπτικών συχνοτήτων. Χαρτιά έτοιμα, τα οποία οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έβαζαν την υπογραφή τους. Γιατί άραγε? Διότι πολλά ακούστηκαν περί του χειρισμού μας για το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες. Ολοκληρώνεται λοιπόν η διαβούλευση, αλλά εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι έμεινα με το στόμα ανοιχτό ακούγοντας την κριτική του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Τις προηγούμενες ημέρες τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μας κατηγορούσαν ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν έπρεπε ποτέ να έρθει. Δεν είναι νομοσχέδιο, λέει, είναι κάποιες ιδέες, είπε κάπου ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χρειάζονται άδειες, άλλο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, διότι είμαστε στην ψηφιακή εποχή. Και τώρα μας λένε ότι δεν το φέρνουμε για να εκβιάζουμε, λέει, τα κανάλια και να μας μεταχειρίζονται προνομιακά. Χαίρομαι προσωπικά, διότι η απορία μου θα λυθεί πάρα πολύ σύντομα. Διότι θέλω να ενημερώσω το σώμα ότι μέσα στο μήνα το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες θα έρθει στη Βουλή, θα ψηφιστεί και ο καθένας εδώ μέσα θα αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν θα μακρηγορήσω. Θέλω να πω ότι στο εν λόγω νομοσχέδιο, εκτός από την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, θα περιέχεται και η σύσταση θυγατρικής της ΕΡΤ, η οποία με βάση τον νόμο ίδρυσής της γίνεται και πάροχος ψηφιακού δικτύου, οπότε θα περάσουμε σε μια εποχή όπου το ιδιωτικό μονοπόλιο, με το οποίο ορισμένοι δεν έχουν πρόβλημα, έχουν πρόβλημα όταν υπάρχουν δημόσια μονοπόλια. Στα ιδιωτικά μονοπόλια μάλλον δεν έχουν έτσι μεγάλη δυνατότητα και θέληση να μιλούν και να εξεγείρονται. Να σταματήσει λοιπόν το καθεστώς του ιδιωτικού μονοπωλίου. Το νομοσχέδιο θα ρυθμίσει θέματα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Θα συγκροτεί το Εθνικό Συμβούλιο Επικοινωνιακής Πολιτικής για να μπορέσουμε με συντονισμένο τρόπο να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχει αυτή τη στιγμή η πολιτεία για να βελτιώσει την εικόνα της χώρας διεθνώς, και θα ιδρύει Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων για να υποστηρίξουμε την οπτικοακουστική και δημιουργική βιομηχανία στη χώρα μας, η οποία, εάν δούμε την ιστορική εμπειρία διεθνώς, έχει συμβάλει πολλές φορές και στην ανάπτυξη της απασχόλησης και στη βελτίωση της εικόνας και των συνθήκων διαβίωσης. Τέλος, θα προχωρήσουμε στη σύσταση Μητρώου διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης για να διαμορφώσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας αυτού του χώρου. Γνωρίζετε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος χαρακτηρίζεται από την ασυδοσία και θα σας έλεγα και τις εργασιακές σχέσεις της απολύτως αρρύθμιστες, και νομίζω ότι θα μπορέσουμε όλοι να συμβάλλουμε στην τακτοποίηση αυτού του χώρου και σε μια νέα πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μια συνολικότερη παρατήρηση και θα ολοκληρώσω με αυτό, σεβόμενος το χρόνο και τις ανάγκες ολοκλήρωσης της συζήτησης. Είναι σαφές από την διήμερη αυτή η συζήτηση ότι έχουμε από τη μία δυνάμεις οι οποίες έχουν ένα σαφή προσανατολισμό και κάνουν ιστορικού τύπου επιλογές, και από την άλλη μία αντιπολίτευση η οποία βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Και γιατί βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο? Διότι από το 2012 και μετά επιχείρησε να ενδυθεί το μανδύα του Ευρωπαϊκού Κόμματος. Τελείωσε αυτό το στοίχημα. Λέγαν ψέματα στον ελληνικό λαό ότι ο μόνος δρόμος για την Ευρώπη είναι οι πολιτικές που αυτοί εφαρμόζουν. Εμείς δείξαμε ότι μέσα σε δυσμενείς συσχετισμούς καταφέραμε να βελτιώσουμε τη συμφωνία. Αυτό ποτέ δεν θα ακουστεί από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, διότι θέλουν αναδρομικά, εκτοξεύοντας κατηγορίες ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες, να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, διότι με όρους ιστορικής αποτίμησης, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχει αποφανθεί ο ελληνικός λαός για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Καλείστε λοιπόν να επαναπροσδιορίσετε το ρόλο σας
στη νέα ιστορική περίοδο, διότι έχει λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, τώρα επειδή... Μην αναφέρεστε προσωπικά, κύριε Υπουργέ. Διότι θα προκληθεί, ανακαλώ την προσωπική θα προκληθεί συζήτηση ευλόγως. Η τριήμερη λοιπόν συζήτηση, να σας ενημερώσω, ότι έχει και ένα ορφανό. Ποιο είναι το ορφανό? Ο νεοφιλελευθερισμός. Μας ενημέρωσε ο κύριος Μεϊμαράκης ότι δεν είναι νεοφιλελεύθεροι. Θα περιμένουμε και την εξέλιξη της συζήτησης στο εσωτερικό σας, την οποία... Εντάξει κυρία Βούλτεψη. Αφήστε λοιπόν, τα ονόματα, είπαμε. Θα περιμένουμε λοιπόν την διεξαγωγή της συζήτησης και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όχι με κακεντρέχεια, αλλά με ειλικρινές ενδιαφέρον για το ποια θα είναι η τοποθέτηση της συντηρητικής παράταξης στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Τώρα λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι μέσα ή έξω από την Ευρώπη. Έχει αποφανθεί ο λαός μας γι' αυτό. Με αυτό το ερώτημα πορευτήκατε, μην μιλάτε για τα μέτρα. Δεν θα αφήσουμε να ξεχάσει ο ελληνικός λαός ότι μας καλούσατε να συνυπογράψουμε τρισχυρότερα. Σας το λέμε να το γνωρίζετε, θα το επαναλαμβάνουμε σε κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή θα το θυμάται ο ελληνικός λαός ότι όταν δίναμε τη μάχη, μας λέγατε υπογράψτε μέτρα 20 δις παραπάνω και 4% μεγαλύτερα πλεονάσματα. Δεν πειράζει. Θα σας περιμένουμε. Παρακαλώ, κάντε ισχύα. Κλείστε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, της νέας περίοδου, δεν καταλαβαίνω τον εκνευρισμό, ειλικρινώς. Το ερώτημα της νέας περίοδου είναι ποια Ελλάδα σε ποια Ευρώπη, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι ποια Ελλάδα σε ποια Ευρώπη. Η Ελλάδα της οικονομικής καχεξίας. Διαπραγματευόμαστε για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις ομαδικές απολύσεις. Ποια θα είναι η θέση σας? Ορίστε. Κύριε Παπά, παρακαλώ. Μιλήστε. Τα ερωτήματα εξαντλήθηκαν. Δυστυχώς. Ωραία. Κύριε Παπά. Κλείστε. Ειλικρινώς, κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη και από το σώμα. Δεν έχω συνηθίσει να μιλάω με τόσες διακοπές. Δεν είναι διακοπές. Λοιπόν, ρωτάτε και απαντάνε. Σε ποια Ευρώπη, διότι έχει πυροδοτηθεί μία συζήτηση μέσα στην Ευρώπη και για τις πολιτικές που ασκούνται και για τις συνθήκες. Θα περιμένουμε, ναι, η Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθεί. Αλλά πολύ λυπάμαι ότι θα πάτε με τις κεκτημένες σας ταχύτητες. Και δεν θα ξεχάσει ο ελληνικός λαός τη στιγμή που ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χειροκροτούνταν από τους σοσιαλιστές, από την αριστερά και τους πρασίνους, και τα δικά σας τα πολιτικά αδέλφια τον λιδωρούσαν και τον αποδοκίμαζαν. Και πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι δεν έχετε διδαχτεί. Παρακαλώ. Λοιπόν. Κλείστε, κύριε Παπά. Δεν καταλαβαίνω, ειλικρινώς, σας έθεσα καθαρά το ποια εκτιμούμε, αφού παρέθεσα... Μη φωνάζετε, μου φάγατε το χρόνο. Κύριε Κυγγελιά, μη φωνάζετε. Σας εξήγησα λοιπόν το τι θα συμβεί, επειδή θα έρθει τώρα και το νομοσχέδιο... Κύριε Κυγγελιά, μην υποβάλλετε τώρα εσείς ερωτήματα, διότι θα απαντήσει. Δεν θα απαντήσει. Το ξέρω, εντάξει. Δεν θα απαντήσω. Μάλιστα, παρακαλώ. Κύριε Κικίλια. Μάλιστα. Μην εξοργίζεστε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κλείστε, κύριε Υπουργέ. Ειλικρινώς δεν νομίζω ότι αυτή η τακτική των φωνών χαρακτηρίζει το σύνολο της παράταξής σας, αλλά δεν πειράζει. Συνεπώς, και για να ολοκληρώσω, νομίζω ότι όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου βρίσκονται ενώπιον ιστορικών επιλογών και η δική μας πτέρυγα, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έχει αποδείξει ότι μπορεί και το πολιτικό εκτόπισμα της Ελλάδας στο εξωτερικό να αυξάνει και να δίνει μάχες και να τις κερδίζει και να παίρνει και νέες επιλογές στις κρίσιμες στιγμές. Ευχαριστώ πολύ.